Πιο χαμηλά, έχουμε την υγρή δημιουργία. Και εδώ θα κάνω μια παράγραφο. Η υγρή δημιουργία μιλάει για δημιουργία για όντα τα οποία ζουν κλπ. Για δημιουργία η οποία δεν φαίνεται με τα μάτια, αλλά είναι μέσα σε ένα υγρό περιβάλλον. Και δεν μιλάω τώρα εγώ για μικρόζωα κλπ. Έτσι. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το γεγονός ότι πριν από περίπου ένα μήνα διάβασα ένα άρθρο στο οποίο ανακαλύψανε ότι μέσα σε υγρή κατάσταση υπήρχαν κάτι μικρόβια τα οποία είχαν δημιουργήσει συνθήκες ζωής για τον εαυτό τους και είχαν καταλήξει να είναι βιολογικά ανεξάρτητα όντα. Εντάξει. Μεθαύριο θα μας πούνε ναι, αυτό γίνεται και στα αέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περιμένω να γίνει γιατί δεν μπορεί να μην γίνει. Καταλάβατε. Τι σημαίνει βιολογικά ανεξάρτητα, ότι τρέφονται και δηλαδή δεν έχουν ανάγκη από το περιβάλλον τους. Έχουν το δικό τους τρόπο, αλλά προσέξτε, όταν λέμε ζωή εμείς οι άνθρωποι, τι εννοούμε, γεννιέται, μεγαλώνει, τρέφεται και πεθαίνει. Αυτά κάνουν το ίδιο πράγμα. Καταλάβατε, ζούνε με τα δικά μας στοιχεία. Δηλαδή, σε αυτού του είδους αναλύσεις, στα δικά μου τα μοντέλα, υπάρχει παρήσφυσης επιστήμης. Λοιπόν, και εκεί είναι και το μεγάλο κέρδος εκείνων οι οποίοι με ακούνε και έχουν επιστημονική κατάρτιση. Γιατί αυτομάτως, πρέπει να έχω πάρει, επειδή έχω μεγάλη παρουσία στο YouTube και στα χαρτιά τα οποία πήρατε, αν κοιτάξετε, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία λέει δίνω το link για το YouTube το δικό μου. Παρακαλώ μπείτε, αξίζει τον κόπο. Εντάξει. Όσοι έχετε ερωτήματα που θέλετε απαντήσεις λεπτές, μπείτε. Πρέπει να μπείτε. Λοιπόν, πήρα ένα μήνυμα από κάποιον και λέει, μου λέει, σοκαρίστηκα, μου γράφει, γιατί μέσα σε μια σελίδα έχεις όλα όσα ξέρουμε. Ναι, αυτό κάνω. Ναι, τα βάλα μαζί. Αυτή είναι η δουλειά μου. Συνθέτω. Αναλυτής είμαι. Επαγγελματικά αναλυτής είμαι. Και έχω δώσει όλη μου τη δυνατότητα στο να μπορέσω να περιγράψω αυτού του είδους τα αφηρημένα θέματα που καλύπτουν όμως όλη τη δημιουργία. Πάμε παρακάτω. Μετά έχουμε, μετά την υγρή δημιουργία, φτάσαμε ζώα και φυτά, τα λεγόμενα έμψυχα. Εμείς οι άνθρωποι απλοποιούμε τα πάντα, νομίζαμε ότι μόνο εμείς έχουμε ψυχή. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Ψυχή έχει το παν. Γιατί η ψυχή είναι πνεύμα. Δεν θα μπορούσε να μείνει και ψυχή οτιδήποτε. Διαφορετικά δεν θα σκεπτότανε. Διαφορετικά δεν θα αποφάσιζε. Διαφορετικά δεν θα εξελισσότανε. Εντάξει. Ψυχή είναι παντού. Ψυχή είναι το πνεύμα. Εντάξει. Λοιπόν, όλα είναι έμψυχα με άλλα λόγια. Παρακάτω. Η μικροσκοπική δημιουργία. Τα λεγόμενα βακτήρια. Πάρα πολλά. Μετά μπαίνουμε σε μία ζώνη ενεργειακής πυκνότητας που είναι γνωστή σαν απολιθώματα. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη ζώνη γιατί τα απολιθώματα δεν ξέρουν τι είναι. Είναι πρώην ζωντανά όντα τα οποία έχουν γίνει πέτρες. Και θέλω να σκεφτείτε τι μπορεί να έχει αλλάξει για αυτά τα όντα να γίνουν πέτρες. Γιατί είναι πέτρες. Κάτι σοβαρό άλλαξε. Μπορείτε να επιχειρήσετε τι έχει αλλάξει. Η πυκνότητα. Καλά, η πυκνότητα είναι το αποτέλεσμα. Τι έχει αλλάξει για να αλλάξει η πυκνότητα. Η συνειδητότητα. Μπράβο, η συνειδητότητα. Έχουν βγάλει την απόφαση να παραστήσουν πως είναι κάτι άλλο. Δεν σημαίνει πως δεν έχουν ψυχή, γιατί όλα τα πετρώματα έχουν και εξίσου ψυχή. Με τη διαφορά ότι η ψυχή τους δεν εκφράζεται βιολογικά, αλλά γεωλογικά. Δοθέντες του χρόνου, όλα αυτά θα κάνουν παφ. Μα γίνονται θεραπείες με πέτρες. Τι είπατε? Πάμε τις πέτρες, έχουν ενέργεια. Ειδικά τις πέτρες που χρησιμοποιούμε για θεραπευτικούς σκοπούς, που είναι κυρίως κρύσταλλοι, έχουν όμορφες ιδιότητες. Γιατί συγκεντρώνουν την ενέργεια, και κατόπιν μπορείς να τη μεταφέρεις
ή να φέρεις μια πέτρα με υψηλή ενέργεια, να τη βάλεις στο κατάλληλο πρόσωπο και αυτό είναι ένα είδος τολμητικής ένωσης. Ενεργειακά τα πετρώματα είναι ψηλότερα από τα απολυθώματα. Είναι ενεργειακά. Ναι. Τα πετρώματα είναι σε πιο ψηλή ενεργειακή κατάσταση από τα απολυθώματα. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Η πέτρα σπάει. Το απολύθωμα σπάει, έχει γίνει πέτρα. Αλλά επειδή προήλθε από βιολογικό ον, αυτό είναι που ανοίγει τη συζήτηση στο τι άλλαξε. Εντάξει. Αλλιώς, άμα τα βάλουμε κάτω και τα αναλύσουμε ελάχιστα, έτσι. Όλα αποτελούνται από τα ίδια άτομα, όλα αποτελούνται από τα ίδια υποατομικά σωματίδια, όπως και εμείς, και όλοι είμαστε το ίδιο πράγμα. Απλώς έχουν πάρει διαφορετική μορφή. Αλλά τι είπατε, θα γίνει παφ. Τι θα γίνει παφ, είπατε. Κάποια στιγμή θα γίνει παφ. Ναι, θα γίνει παφ. Ναι. Είναι το παφ είναι απαραίτητο. Τι εννοείται δηλαδή. Δηλαδή θα πάψει να υπάρχει το σύμπαν και θα γίνει κάτι άλλο. Ναι. Είναι μέρος της εξέλιξης. Ναι. Ο Θεός δεν τα έχει βάλει τα πράγματα. Δεν είμαστε εδώ για να το διασκεδάσουμε. Είμαστε εδώ πέρα για να κερδίσουμε συμμετέχοντας σε μια αέναη. Ανέλυξη. Ναι, βεβαίως. Μα η βασική αρχή της ενέργειας είναι ότι δεν χάνεται ποτέ. Αλλάζει μορφή. Τελείως. Το παφ είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και να θυμόσαστε ότι παφ μπορεί να γίνει, αλλά ό,τι πετύχατε, όλες σας οι σκέψεις παραμένουν ανεξίτηλες εδώ πάνω, στο νοητικό επίπεδο και είναι μέρος της μνήμης. Της σημαντικής μνήμης, βέβαια. Είναι τα λεγόμενα ακασικά πεδία. Εντάξει. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Θα ήθελα να αρχίσουμε τις ερωτήσεις. Εγώ κάλυψα, ελπίζω να, τα βασικά που ήθελα να σας πω για σήμερα. Πέστε μου τώρα ερωτήσεις, θα χαρώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Είπατε ότι κάθε σκέψη καταγράφεται στο αστρικό. Ποια? Κάθε σκέψη είπατε καταγράφεται. Τα πάντα καταγράφονται, ναι. Το αστρικό. Κοιτάξτε. Όλα αυτά είναι στο νοητικό. Εδώ είναι. Μην ξεχνάτε το νοητικό ανήκει στο πνεύμα. Γι' αυτό δεν χάνεται. Γι' αυτό θα μείνει επάπειρο. Η δημιουργία είναι στο συναισθηματικό και στο και φυσικό. Αυτό θα αλλάξει ακαριέως. Αλλά όλες οι συνθήκες, όλα τα σενάρια κλπ. Είναι ήδη μόνιμα εγγεγραμμένα. Όταν λέω μνήμη είναι υπεραπλούστευσης, έτσι. Αλλά είναι, όλα είναι στο πνευματικό, αν θέλετε, στην πνευματική βάση δεδομένων η οποία έχει όλες τις σκέψεις που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό δεν είναι στο αστρικό επίπεδο, δεν είναι. Όχι, νοητικό. Ανήκουν στο νοητικό. Όσα έχουν συμβεί μέχρι και το μισό δευτερόλεπτο που μιλάμε. Και του μέλλοντος μαζί, γιατί στη μεταφυσική δεν υπάρχει χρόνος. Είναι όλα μαζί. Ό,τι δεν μπορεί να σκεφτείτε τίποτα που δεν το έχει σκεφτεί ήδη ο Θεός. Είναι εκεί. Η ευθύνη όμως στον άνθρωπο είναι μέχρι το σήμερα, μέχρι το τώρα. Η ευθύνη στον άνθρωπο είναι ότι τον αφορά. Και δεν είναι τιμωρητική η ευθύνη, είναι απλώς στοιχείο βελτίωσης. Για να μπορέσει να προχωρήσει και να ανελιχθεί. Δεν είναι τιμωρητική, κακώς τον, και οι θρησκείες το λένε δυστυχώς αυτό. Είναι όχι καταγεγραμμένη, είναι κατασκευασμένη από το ανύψιστο. Ξαναπέστε το, δεν σας άκουσα. Η πορεία μας δηλαδή είναι προδιαγεγραμμένη. Όχι, δεν είναι. Μπορούμε να συμμετέχουμε να την αλλάξουμε και εμείς όμως. Βεβαίως μπορούμε. Μπορούμε, αλλά θέλει δουλειά. Και για την ώρα το συνειδητό μας, δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία, γι' αυτό ακριβώς και είναι σοφό το θεϊκό σχέδιο. Και γι' αυτό είμαστε και υπεύθυνοι. Εντάξει. Για την ανύψωση που είπατε. Πέστε μου. Συγγνώμη. Ναι, αργότερα, όχι τώρα, θα σας κάνω μια παρουσίαση για τους διαφόρους ελέγχους που το θεϊκό σχέδιο έχει τοποθετήσει
για να μπορέσει να διατηρήσει ποιοτικό έλεγχο. Mm. Έτσι, ποιοτικό έλεγχο. Είναι πανέμορφο. Ορίστε. Υπάρχει ένα αυτοίκο σχέδιο. Βέβαια υπάρχει. Τυχαία είναι αυτά. Όποιος νομίζει πως αυτά γίνανε έτσι, απλούστατα έχει επιλέξει να είναι έτσι. Παρακαλώ. Ποιοτικός έλεγχος που σημαίνει ως εδώ. Παρακάτω δεν μπορείς να πας. Ξαναπέστε το, δεν σας άκουσα. Λέτε υπάρχει ένας ποιοτικός έλεγχος από το σύμπαν. Που σημαίνει ότι θα γίνει μέχρι εδώ. Παρακάτω δεν... ναι, δεν μπορείς να πας παρακάτω μέχρι να έχεις δυνατότητα να πας. Ναι. Νομίζετε ότι μπορούμε εμείς οι άνθρωποι υλοποιημένοι να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνειδητότητα από την ψυχή μας? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά υπάρχει τεράστια συνειδητότητα πάνω από την ψυχή. Και αργότερα, ανάλογα με τους μεταθεματισμούς που κάνουμε, την ανέλυξή μας κλπ, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να πλησιάσουμε πιο ψηλά. Ορίστε. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι στο εθερικό η ψυχή ενός εγκληματίας. Πιο δυνατά. Στο εθερικό πεδίο. Η ψυχή ενός εγκληματία, που είναι εγκληματία στο φυσικό, είναι αγνή στο εθερικό του? Ένας εγκληματίας, καταρχάς πρέπει να καταλάβετε, πρέπει να μιλήσουμε ερωτήσεις τώρα. Τι είναι εγκληματίας, τι σημαίνει εγκληματίας κλπ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Σαν αποτέλεσμα αυτός, όταν θα αρχίσει η έρευνά σας, η αναζήτησή σας από το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει συνεχώς κακό. Έτσι. Του λέμε εγκληματία. Εγώ ξέρω πολλούς εγκληματίες με κουστούμι, οι οποίοι δεν τους έχει πλησιάσει κανείς γιατί το φυσάνε. Λοιπόν, και είναι πολλοί εγκληματίες. Εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η ώρα κάποιος να περάσει από την άλλη μεριά, θα ανακαλύψει αν υπήρξε εγκληματίας. Ξέρετε ποιος θα τον κρίνει? Όταν περνάει το σκαλοπάτι, ο εαυτός του, η ψυχή του θα τον κρίνει. Και δεν θα τον κρίνει για να τον τιμωρήσει, αλλά να του υποδείξει ότι τα έκανε μουσκεμα. Και πρέπει να φροντίσει να βελτιωθεί. Αν τον κρίνει η ψυχή του, η ψυχή του τον κρίνει. Η συνείδηση είναι επικοινωνία, είπαμε. Δεν σας ακούω. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, μπερδεύουμε έννοιες. Είναι επικοινωνία. Όταν μιλάμε, έχουμε ένα ηθικό πρόβλημα και μιλάμε με τον εσωτερικό μας εαυτό. Μιλάμε με την ψυχή μας. Ορισμένοι λένε μιλάνε με το ανώτερο εαυτό τους. Χρησιμοποιούν διάφορες εκφράσεις. Αυτή η επικοινωνία που κάνουμε είναι αυτό που λέγεται συνείδηση. Είναι επικοινωνία, μορφή επικοινωνίας με ανώτερες πνευματικές υποστάσεις. Δεν τον κρίνει. Εάν μιλάτε με πνευματικές υποστάσεις, όσο πιο ψηλά είναι, τόσο λιγότερο σε κρίνουν. Μα όταν κατέχεται μετά από την εικοστή αυτά, η ίδια η συνείδησή του τον εκαέρχεται πάλι να κάνει... Θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Πιστέψτε με. Ως προς το θέμα αυτό που είπατε, πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι είπατε η ιδέα δεν είναι δική μας, αλλά είναι του δημιουργού. Πραγματικά, έκανα κατά σύμπτωση τη διασχολή. Βγαίνει και οριζόντιος και κάτω της αποκωδικοποίησης ιδέα είναι αυτό που η ιερή δημιουργική ενέργεια αρχής και πράγματι δίνει τον ίδιο κλειδάρι που οριζόντια και κάτω. Και ταυτίζεται αυτό όπως το είπατε. Πράγματι. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις, θα μας διώξουνε. Ναι, 9:45, σας ακούω. Ναι, είπατε ότι στα εργασικά παιδεία ήδη υπάρχει και το μέλλον και το παρελθόν. Και μετά είπατε ότι υπάρχει και ελεύθερη βούληση. Ναι. Ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Θέλει πολλές παρουσιάσεις για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει ελεύθερη βούληση, αλλά εξαρτάται από το συνειδητό μας. Εντάξει, για μας. Εμείς νομίζουμε πως δεν έχουμε ελεύθερη βούληση, γιατί αποφασίζει το υποσυνείδητό μας, το οποίο είμαστε εμείς. Μα λέτε, ήδη έχει παιχτεί το έργο. Παίζεται το έργο συνεχώς. Και ουσιαστικά τα πάντα έχουν παιχτεί, εδώ επάνω. Και εκείνο που γίνεται, εσείς, εγώ, ενώ εξελισσόμεθα, λαμβάνουμε μέρος, υλοποιούμε διάφορα σενάρια κλπ. Ξέρετε τι κάνουμε. Υπάρχει μία έκφραση που λέγεται pointer. Πετάμε, αν θέλετε, ένα βέλος σε κάποια,
σε κάποια σκέψη και ουσιαστικά αυτό που άλλος λέει είναι και δικό μου. Είναι και δικό μου. Παίρνουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο την, πώς να το πούμε, το δικαίωμα να το αισθανθούμε και δικό μου. Αλλά είναι εκεί, όλα είναι εκεί. Μπορούμε να πούμε ότι οι ιδέες ύπτανται, δηλαδή, και απλά τις συλλαμβάνουμε. Ναι, ναι. Βέβαια. Οι ιδέες ιδιαίτερα. Και όσο πιο ψηλά είναι οι ιδέες, τόσο πιο πολύ είναι επιφύτησης. Και όσο πιο δημιουργικές είναι οι ιδέες, οι πιο πολλοί καλλιτέχνες είναι συνεχώς ζουν σε επιφύτηση. Ερώτηση. Παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Αν έχουμε πράγματι ελεύθερη βούληση, είπατε ότι είναι ένα άλλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Και αξιόλογο θέμα. Γιατί είναι έτσι μια από τις αφηρημένες έννοιες. Επειδή ζούμε με το εγώ μας, το οποίο τα θέλει όλα αποκρισταλωμένα και με το δικό του έλεγχο, το εγώ μας αρνείται να δεχτεί την ελεύθερη βούληση που του την επιβάλλει ο εσωτερικός του εαυτό μέσω της ψυχής. Αλλά η ψυχή είναι ο εργοδότης μας. Το εγώ θέλει όμως ελεύθερη βούληση για να αποφασίσει αυτό. Το εγώ θέλει όπως την εννοεί που είναι να χρησιμοποιεί τους άλλους, να επιβάλλει τη δικιά του βούληση κλπ. Τέτοια ελεύθερη βούληση δεν νομίζω. Μπαίνουμε σε άλλα θεματάκια. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Έχω ακούσει ότι η ψυχή πρέπει να είναι ο βασιλιάς που να διευθύνει. Πρέπει να είναι ο βασιλιάς. Έχει τρεις υπουργούς κάτω, όπως είναι το νου, τη διάνοια, ναι, και έχει και τις συνήθειες. Αυτοί οι τρεις όταν πάρουν την εξουσία, χάνει το θρόνο η ψυχή. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Πιστέψτε με. Και όλα έχουν σκοπό. Και ο σκοπός είναι καλός, πάντα καλός. Σίγουρα. Έρχονται όλα με ένα δώρο στο χέρι, που λέμε. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε το δώρο. Όχι, εμείς θέλουμε τώρα, τι θα πάρουμε τώρα. Ρωτάς τον κόσμο, τι θέλεις παιδί μου, τι είσαι, τι είμαι. Θέλω αυτό, θέλω αυτό. Μια ξαδέρφη μου λέει, τι θέλεις. Τη λέω, ένα σπίτι εδώ και μια βίλα κάτω από την Ακρόπολη. Χάρισμά σου. Μου το είπε έτσι ακριβώς. Στις 29 Οκτωβρίου. Και αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει αυτό. Έχει πότε το μέσα το γραφείο. Στον επόμενο κύκλο. Στις 29 Οκτωβρίου αυτού του έτους. Ναι, το DVD εννοώ. Το DVD. Ναι. Το DVD θα τα ανεβάσω εγώ. Αυτό το έχετε στο YouTube. Ωραία. Όλα εκεί θα πάνε. Το πήρατε αυτό. Ναι. Λοιπόν, σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε τουλάχιστον μερικές από αυτές.